Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Είσαι καλά? Μια χαρά, εσείς? Καλά. Πρώτα απ' όλα να σε ρωτήσουμε, η είδηση για την αναβολή του επόμενου αγώνα είναι ανακουφιστική, γιατί θα ξεκουραστείτε λίγο? Εντάξει, αλήθεια είναι ότι έχουμε μπει σε ένα ρυθμό συνεχών αγώνων και ταξιδιών, οπότε θα είναι καλό ότι θα έχουμε σήμερα ρεπό, αλλά ίσως αυτό αγωνιστικά δεν ξέρω. Μερικές φορές, αν μπαίνεις σε ένα ρυθμό, ίσως δεν σε βοηθάει κιόλας. Δεν είναι καλύτερη προπόνηση οι αγώνες? Εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Είναι διαφορετικό μια προπόνηση από έναν αγώνα. Είναι καλή, είναι καλύτερο σίγουρα, το συζητάω. Απλά όταν γίνονται, κυρίως οι μετακινήσεις είναι πιο κουραστικές, όχι τόσο ο αγώνας. Είναι η ψυχολογική κόπωση που προκαλεί αυτό το πράγμα. Εδώ κουραζόμαστε εμείς που πάμε αποστολές και δεν παίζουμε. Ακριβώς. Ναι. Κώστα, η χθεσινή εμφάνιση την χαρακτηρίζει μια από τις καλύτερες? Και αυτή η ερώτηση, ήταν ο αντίπαλος τόσο αδύναμος ή τον κάνατε εσείς να φαίνεται έτσι? Και πήγε το σκόρ μέχρι το συν 33, έφτασε μέχρι εκεί. Σίγουρα ήταν μια από τις καλύτερες εμφανίσεις αυτό. Η καλύτερη ήταν μια από τις καλύτερες μας εμφανίσεις. Κυρίως γιατί ο αντίπαλος ήταν καλός. Ο αντίπαλος είναι μια πολύ καλή ομάδα. Στην Αδριατική Λίγα τα πηγαίνει πολύ καλά. Τώρα μου ήρθε μήνυμα ότι έχει 6 νίκες και 1 ήττα στην Αδριατική Λίγα. Ακριβώς. Και το ρόστερ, αν δει κανείς, λέει πολλά. Ας πούμε, ο Κουκ που προαναφέρατε παίζει Ευρωλίγα δεν ξέρω πόσα χρόνια. Το πεντάρι έπαιζε στη Μακάμπη. Έχει πολύ καλό ρόστερ. Και απλά εμείς το κάναμε να φανεί εύκολο. Και δεν είναι και πρώτη φορά. Και με τη Ζερόνα Γκόρα το κάνατε να φανεί εύκολο, κερδίσατε μέσα και στην Τουρκία. Τελικά είναι πλέον απόδειξη ότι έχετε πολύ καλή ομάδα και είστε σε εξαιρετική κατάσταση. Ναι, νομίζω ότι έχουμε κάνει ένα πολύ καλό σύνολο, το οποίο βέβαια έχει κάποιες αδυναμίες και τις οποίες δουλεύουμε κάθε μέρα γι' αυτό. Αλλά εδώ θα μείνουμε. Είναι... Να τις μάθουμε κι εμείς που δεν τις βλέπουμε. Γιατί εμείς βλέπουμε ότι η χρονιά ξεκινάει εκπληκτικά καλά, δηλαδή δεν βρίσκουμε κάτι μεμπτό να πούμε για την ομάδα. Εντάξει, υπάρχει αυτή η ήττα η μεγάλη στη Ρωσία που είναι ένα στίγμα. Είναι, όπως και να το κάνουμε. Εντάξει, αυτή η ήττα ήταν και εμάς μας πείραξε όλους και μας πείσμωσε, μπορώ να πω. Mm-hmm. Αλλά ήταν μια ήττα εντός προγράμματος. Τώρα η διαφορά σίγουρα δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Ναι. Αλλά μιλάμε τώρα για μια ομάδα υπερδύναμη, έτσι. Mm-hmm. Ναι, ναι. Τώρα, όσον αφορά την ομάδα μας. Βασικά νομίζω ότι φαίνεται και απ' έξω ότι αυτή η ομάδα αποπνέει υγεία και χαρά, δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά διασκεδάζω να παίζει για αυτήν την ομάδα. Φαίνεται ότι το ομαδικό πνεύμα επικρατεί κατά κράτος των ατομικών επιδόσεων ή οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Και βλέπουμε μια ομάδα που και οι 10-12 παίκτες είναι ενεργοί και μπορούν ανά πάσα στιγμή να δώσει το κάτι παραπάνω, την όθηση που χρειάζεται για να ξεκολλήσει από κάποια τυχόν δυσκολία που υπάρχει μέσα στο παιχνίδι. Και αυτό, Κώστα, πώς επιτέχθηκε τόσο νωρίς με 5-6 νέα πρόσωπα? Αυτό είναι, επιτέχθηκε, είναι κυρίως δουλειά του προπονητικού team και του coach και των βοηθών και του γυμναστή. Είναι όλα, φαίνεται όλα ότι είναι προγραμματισμένα και κάνουν τα πράγματα ευκολότερα για μας. Πάντως έχουμε Αμερικανούς οι οποίοι έχουν έτσι μια τακτική συνείδηση, να πω. Δεν είναι δηλαδή οι Αμερικάνοι κλασικοί που θέλουν να βελτιώνουν τα στατιστικά τους. Δεν μετράει και αυτό? Όντως, σίγουρα μετράει. Σίγουρα μετράει. Πόσο μάλλον τα βλέπεις σε άτομα όπως ο Κάρτερ, ο οποίος το παιδί είναι παίκτη σε πολύ υψηλό επίπεδο, να χαίρεται να πασάρει, να παίζει άμυνα σκυλίσια. Ο Βον, ο Λάγκφορντ, πασάρει. Ο Όντουμ κοιτάει πρώτη την μπάσα μετά το σκορ. Όλα αυτά είναι σημάδια ομαδικότητας και σημάδια μεγάλης ομάδας, μπορώ να πω. Εμένα μου φάνηκε χθες ότι ο Όντουμ έκανε το καλύτερο παιχνίδι του, παρότι δεν τράβηξε σε πόντους. Και είχε 3 πόντους, έτσι, ναι, ναι. Λέει όλα. Ναι. Ήταν φοβερός. Είπε κάποια στιγμή προχθές ο προπονητής σας ότι να δούμε και κάτι παραπάνω. Και ψάχνουμε να δούμε ποιο μπορεί να είναι το κάτι παραπάνω που μπορεί να πετύχει φέτος ο ΠΑΟΚ. Το παραπάνω νομίζω είναι η πρόκληση στην επόμενη φάση. Αυτό πλέον σαν να το θεωρούμε δεδομένο, δηλαδή. Εντάξει, δύσκολα κοιτάξτε, να όταν γίνει η κλήρωση, δηλαδή, και εμείς αν είδαμε τα ονόματα των παιχτών, των ομάδων και αυτά, μας φάνηκε πάρα πολύ δύσκολη και όντως είναι πολύ δύσκολη. Δηλαδή, άμα πάρετε όλες τις ομάδες, να μιλήσω για μπάτζετ και τέτοια, γιατί πλέον τα μπάτζετ δεν παίζουν μπάσκετ, αλλά ακόμα και αυτά είναι διπλάσια, τριπλάσια, πενταπλάσια. Ναι, ναι. Οπότε η πρόκριση στην επόμενη φάση θα είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία κυρμένων των αναλογιών. Και πόσο μάλιστα αν πάρετε και τη δεύτερη θέση, που πλέον δείχνει να είναι
και θεμητή και ίσως να αποτελεί και ένα στόχο, να μας πεις εσύ. Ειδικά άμα κερδίσετε την Τετάρτη την Καρσίγιακα. Ναι, ο επόμενος στόχος είναι αυτός, να κερδίσουμε την Καρσίγιακα στην έδρα μας. Μια επίσης εξαιρετική ομάδα, η οποία έχει κερδίσει τη Φενέρ, έχει κάνει, ναι, έχει πάρει το Super Cup, έχει πάρει το κύπελο πέρυσι. Και αυτή την ομάδα την κερδίσαμε μέσα στην Τουρκία, φανταστείτε. Δηλαδή, δεν ξέρω, ίσως ο κόσμος να μην έχει ακόμα, ναι, καταλάβει πιθανό. Μέγεθος κάποιων επιτυχιών. Πιθανό. Κώστα, το συζητούσαμε και πριν από λίγο. Κακά τα ψέματα, το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στο κύπελο έχει αποκτήσει μια πάρα πολύ μεγάλη, πώς να το πω, διάσταση. Ήδη από τώρα συζητιέται. Υπάρχει μια προσμονή για αυτό το παιχνίδι. Ναι, καλός ή κακός, αυτό ισχύει. Το ότι μάλλον, όχι μάλλον, σίγουρα πλέον δεν θα παίξετε πριν αγώνα με τον Παναθηναϊκό και θα είναι το πρώτο σας παιχνίδι εκείνο του κυπέλου. Πώς το βλέπεις, να είναι καλό, να είναι κακό, να μην είναι αδιάφορο? Δεν το έχω σκεφτεί, να σου πω την αλήθεια. Εμένα μου φαίνεται αδιάφορο. Ναι. Σίγουρα ένα παιχνίδι που το περιμένουμε πώς και πώς και εμείς οι παίκτες και πολύ περισσότεροι φίλαθλοι και τους καταλαβαίνω απολύτως. Θα είναι ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι, ένα ξεχωριστό παιχνίδι και ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Έτσι. Βλέπουμε ο Παναθηναϊκός ότι σιγά σιγά ρολάρει, ανεβαίνει, βρίσκει τους αυτοματισμούς που έψαχνε. Αλλά θα πάμε να κάνουμε την υπέρβαση για ακόμη μια φορά. Εντάξει, είναι ένας μήνας ακόμα, 40 μέρες περίπου ακόμα. Έχουμε καιρό, ναι, σίγουρα θα έχουμε καιρό να τα ξαναπούμε. Τώρα, είπες νωρίτερα, τους καταλαβαίνω απολύτως τους φιλάθλους και μου είπαν ότι από τους πρώτους ήσουν που το καλοκαίρι πήγες και στο ποδόσφαιρο, στην Τούμπα. Ναι. Αλήθεια είναι. Πήγα, ναι, είχα ευκαιρία και πήγα. Μακάρα μπορούσα να πήγαινα και πιο συχνά, αλλά τώρα λόγω του μωρού, οικογένεια είναι λίγο δύσκολο. Είσαι και νέος πατέρας, ναι. Ναι, ναι. Να σου ζήσει, να σου ζήσει. Να είστε καλά. Και πήρες και το νούμερο 8 εξαιτίας της ημερομηνίας γέννησης. Ναι, το 11 ήθελα να πάρω, το είχε πιο παλιός ο Βαγγέλης, οπότε πήγα το 8, επειδή γεννήθηκε 8-8 ο γιος μου. Μια χαρά, μια χαρά. Ευτυχισμένος πατέρας. Κώστα, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Τώρα, προχθές μιλήσαμε με τον κύριο Σταυρόπουλο, σήμερα μιλάμε με σένα. Τα βλέπουμε όλα καλά και όλα τέλεια, αλλά πραγματικά δεν υπάρχει κάτι που να προσάψουμε αρνητικό σε αυτήν την ομάδα. Η πορεία είναι εκπληκτική. Και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη είναι. Και χθες έπαιξε και πολύ καλό μπάσκετ, δηλαδή ήταν το καλύτερο. Εμένα με εντυπωσίασε χθες. Πραγματικά. Και όπως είπες, μάλλον δεν το καταλαβαίνει ακόμα ο κόσμος τι πετυχαίνει αυτή η ομάδα μέχρι τώρα. Έτσι νομίζω. Και αν σκεφτείτε εκτός από όλα αυτά που γίνεται μέσα στο παρκέ και τι μεγάλο αγώνα γίνεται και έξω από το παρκέ, έτσι. Σωστά. Με τον κύριο Πρέλευση, τον κύριο Σταυρόπουλο. Και εκεί έρχονται πολλές νίκες. Εκεί έρχονται μεγαλύτερες νίκες από όλες. Γιατί αφού έρχονται αυτές οι νίκες, υπάρχει και ηρεμία και. Ασφάλεια και στο αγωνιστικό και βγαίνει και αυτή η εικόνα. Έτσι, αν δεν υπάρχει εκεί ισορροπία, τότε όλα χαλάνε. Μάλιστα. Κώστα, ευχαριστούμε. Καλή ξεκούραση για σήμερα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια.